Είμαστε εδώ με την κυρία Ρένα Ρώση Ζαΐρη έξω από το βιβλιοπωλείο Έκφραση. Σε λίγο θα κάνετε την παρουσίαση του νέου σας βιβλίου, το Μπλε Ζαφύρι. Σε όμορφα χρώματα, μπλε ζαφυρένια. Πρώτα απ' όλα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί μόλις έρχομαι εδώ, αυτό σηματοδοτεί ότι αρχίζουν οι διακοπές μου. Πάντα διαλέγω την ΚΟΠ. Πάντα είναι μέσα στην καρδιά μου. Είναι νησί παραδεισένιο, το λατρεύω, το έχω βάλει στα βιβλία μου και νιώθω. Εντάξει, κυλάει στο. Όπως μου λένε συνήθως οι δημοσιογράφοι, εμένα κυλάει στο αίμα μου το Αιγαίο, ειδικά τα Δωδεκάνησα. Και η Κος, εντάξει, τόσο τυχερή, νιώθω, πετάω στα σύννεφα, σαν μικρό παιδί κάθε φορά. Και κάθε φορά έρχομαι εδώ, κάθε φορά ο αγαπημένος μου Σπύρος Κλάδης από το βιβλιοπωλείο Έκφραση και με αγκαλιάζει ο κόσμος όλος και με αγκαλιάζει το νησί και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αυτή τη φορά ήρθα με το Μπλε Ζαφύρι, ένα βιβλίο που μιλάει για τη δύναμη που κρύβει μέσα της κάθε γυναίκα, γιατί με όλα αυτά που ακούμε, διαβάζουμε, είναι ένα βιβλίο μεθυσμένο, ένα βιβλίο ερωτικό, ένα βιβλίο που ταξιδεύει στη Λίμνο, στη Μακεδονία, σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος, ταξιδεύει ακόμα και στην Ισλανδία, στο εξωτερικό, με ήρωες που προσπαθούν να βρουν αυτή τη δύναμη που σας λέω, ειδικά η ηρωίδα μου, για να ξεφύγει από όλα τα δεινά που την περικυκλώνουν. Είναι γραμμένο μέσα από όλα αυτά που μου λένε οι φίλες μου και οι φίλοι μου, οι αναγνώσεις μου, είναι φίλοι της καρδιάς μου εμένα, δεν είναι αναγνώσεις μου, γιατί εγώ γράφω μέσα από σας, για σας, αλήθεια. Δηλαδή αφού γράζομαι, ακούω, βλέπω, τώρα μέχρι να έρθω στο βιβλιοπωλείο, πόσα μηνύματα μου έστειλε αυτό το νησί, τι όμορφο να σχουαϊδεύει ο αέρας στα μαλλιά, να αναπνέει το θαλασσινό αέρα της ΚΟ. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που είμαι Ελληνίδα και είμαι ευτυχισμένη που όλες τις ομορφιές και των ανθρώπων της, αλλά και του κάθε τόπου, την κάνω βιβλίο. Μέσα και εμείς είμαστε τυχεροί που τα διαβάζουμε. Κρατάτε άλλο ένα βιβλίο, το Αλμύρα. Γιατί και πέρσι είχα έρθει εδώ με την Αλμύρα μου, ένα βιβλίο που μιλάει για το νόημα της ευτυχίας και πήρε φέτος το βραβείο του καλύτερου μυθιστορήματος του 2022. Οπότε και αυτό είναι μωρούλι. Αλλά να μην πω και γι' αυτό σαν φυσικά, μαμά, σαν φυσικά. Μαμά που λέω πήρε βραβείο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που με αγκαλιάζετε με τόση αγάπη. Ευχαριστώ που υπάρχετε και να ξέρετε ότι είστε οι πιο ευτυχισμένοι Έλληνες με τέτοια ομορφιά γύρω σας. Ευχαριστώ. Κύριε Έπαρχε, κύριε Επαρχιακέ Σύμβουλε, κυρία Πρόεδρος, κυρία Σύμβουλος, εκλεκτοί φίλοι, αξιότιμοι καλεσμένοι, φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι είμαστε σήμερα μαζί σε μία σειρά από εκδηλώσεις του βιβλιοπωλείου Έκφραση και του ραδιοφωνικού σταθμού Έκφραση 97. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Ρένα της καρδιάς μας, την κυρία Ρένα Ρώση Ζαΐρη. Έχει πια γίνει θεσμός, πάντα σε συνεργασία με το Δήμο της ΚΟ. Ευχαριστούμε πολύ και τα παιδιά εδώ πέρα που καλύπτουν τις εκδηλώσεις μας. Ευχαριστούμε πολύ και την ποιότητα ζωής που μας δίνει το χώρο. Έχει γίνει θεσμός να τελειώνουν οι δράσεις της Ρένας και να ξεκινάνε οι διακοπές της στη γειτονική Κάλυμνο με μία εκδήλωση, με μία παρουσίαση του βιβλίου. Έτσι θα γίνει και του χρόνου, πιστεύω, έτσι, Ρένα. Πάντα. Λοιπόν, το Μπλε Ζαφύρι, που είναι το βιβλίο για το οποίο θα πούμε αυτά που έχει να σας πει συγγραφέας και ήρθε κατάλληλα ενδεδειμένη για αυτό, είναι η πρώτη από τις εκδηλώσεις τις οποίες με χαρά οι συνεργάτες του Έκφραση 97 αλλά και πολλοί και επιχειρηματίες και άνθρωποι του νησιού τις έχουν αγκαλιάσει και με πολύ πολύ πραγματικά χαρά βλέπουμε ότι τις αγκαλιάζουν και τα μέσα της τηλεόρασης που μόνο ανταγωνιστικά δεν είμαστε. Μεθαύριο, το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε εκδηλώσεις, έχουμε παιδικό θέατρο και στον χειμερινό Ορφέα αλλά και την Κυριακή στο υπόλοιπο μισό νησί στο Δημοτικό της Κεφάλου. Οι επόμενες κινήσεις μας είναι συναυλίες λαϊκού χαρακτήρα, συναυλίες με χοροδίες της Μητρόπολης. Έχουμε, είναι εδώ
και μας τιμάνε με την παρουσία τους και άνθρωποι που πραγματικά θα μας βοηθήσουν σε μία σειρά από εκδηλώσεις, ευελπιστούμε να έχουμε και είμαστε σίγουροι πως θα έχουμε την βοήθεια και του Δήμου και των Αρχών και όλων των υπευθύνων. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο. Σας δίνω με πολύ πολύ αγάπη και πολύ πολύ χαρά την εκλεκτή καλεσμένη μας, τη Ρένα της καρδιάς μας. Ευχαριστούμε πολύ, καλώς ήρθατε. Με κάνει και εγώ του άντρα μου, Ζαΐρης, να την κάνει μου. Και εντάξει, εγώ παιδί της Αθήνας, γενικά ο μπαμπάς μου είχε εκδοτικό οίκο της εκδόσης Ρώση. Ο παππούς μου είχε ένα όνομα στον χώρο πάρα πολύ μεγάλο, που κουβαλούσε ο σώμος μου για τους καθηγητές στο γυμνάσιο, γιατί μόλις ακούγανε Ειρήνη Ρώση, εγώ ήμουν πολύ δηλοπαιδάκι και κρυβόμουν, τι τον έχεις παιδί μου, τον έχεις το Γιάννη το Ρώση. Παππούς μου έλεγα και περνάμε τέλεια. Στην έκθεση, στα λατινικά, στο παρακάτω μάθημα, δεν είναι ότι πρέπει ένα παιδί δηλό. Τα κατάφερα όμως, ευτυχώς μου άρεσαν γιατί και ευτυχώς που τον Θεό ευχαριστώ που ο παππούς μου ήταν γνωστός μαθηματικό. Γιατί τότε δεν είχα πρόβλημα. Και παντρεύτηκα πάρα πολύ μικρή. Ένας από τους λόγους που το λέω πάντα όποιος με έχει διαβάσει, ό,τι είμαστε, ό,τι επάγγελμα και αν κάνουμε, όποιον σύντροφο και αν έχουμε δίπλα, το παραμικρό βήμα της ζωής μας εξαρτάται από τα παιδικά μας χρόνια. Πόση αγάπη και πόση ασφάλεια πήραμε. Εγώ δυστυχώς είχα πληγωμένη παιδική ηλικία γιατί έχασα τη μαμά μου στα 2 μου χρόνια και το μόνο που ήθελα ήταν να με αγαπάνε. Και 18 χρονών παντρεύτηκα, το λέει και ο άντρας μου δηλαδή, για να κάνεις παιδιά εμένα με πήρες μου. Τον ίδιο έχω, μην νομίζετε, ακόμα. Και εντάξει, κάνω μια πορεία ζωής μαζί. Με 2 παιδιά στην αγκαλιά σπούδασαν νηπιαγωγός και κάποια στιγμή, επειδή μπήκα πρώτη στο πανεπιστήμιο, τελείωσα πρώτη από την αγωνία μου με τα παιδιά στο σπίτι, καμιά βοήθεια και έπρεπε οπωσδήποτε εγώ να περάσω εξετάσεις σε πάνω σε αντικείμενο που λάτρευα τα παιδιά, κάποια στιγμή είχα παιδιά στο σπίτι, παιδιά στο σχολείο και ήμουν η πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου. Μετά σπούδασα και παιδική ψυχολογία και κάποια στιγμή άρχισα να καταλαβαίνω και τον εαυτό μου. Γιατί παντρεύτηκα μικρή, για να αναβιώσω την πληγωμένη παιδική μου ηλικία μέσα από τα παιδιά. Άρα, ό,τι είμαστε, ό,τι γινόμαστε, χωρίς να το καταλάβω. Εσωτερικά, δηλαδή, κάνουμε τις κινήσεις χωρίς να το ξέρουμε. Όταν αρχίσουμε σιγά σιγά και γύρω στα 40 και καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας, τότε που χτυπάει η κουδούνα που λέμε, γιατί κοιτάμε μπρος, κοιτάμε πίσω και λέμε «Ω», τότε καταλαβαίνουμε τις επιλογές μας. Κάποια στιγμή, λοιπόν, όταν παντρευτήκαμε, πήγαμε ταξί, τα δωδεκάνησα, δεν τα ξέρα, ήμουν μικρούλη, πολύ μικρούλη. Πώς παντρεύτηκα, 18 του λέω μετά, δεν τα ξέρα δωδεκάνησα. Πήγαμε ταξί του Μέλτου στη Ρόδο, εντάξει, τρελάθηκα. Τότε ακόμα δεν έγραφα και πήγαμε στην Κάλυμνο και μου λέει πάμε να σου γνωρίσω και την κό. Και παθαίνω σοκ. Και έλεγα Θεόλου, εντάξει, αφού έπρεπε να δωδεκανήσω στο πεθερό μου, δεν μπορούσε να είναι από την κό. Γιατί εγώ έχω τρέλα. Περπατούσα τα αρχαία, περπατούσα λουλούδια, η δίσκη, κόκκινη. Απίστευτη άμμος, την έχω υμνήσει στα βιβλία μου. Τη λάτρεψα. Κοιτάξτε, και την Κάλυμνο την αγαπώ πολύ. Αλλά είναι άλλο. Είναι άλλο στυλ εκεί. Είναι μια αγριάδα. Εδώ είναι μια ηρεμία. Τέλος πάντων, τα λατρεύω τα νησιά. Οι δημοσιογράφοι συνέχεια μου λένε ότι κάθε βιβλίο σου που βγαίνει πρέπει. Έχει νερό. Δηλαδή, οι πόλεις που αναφέρομαι, ακόμα και ένα αριάκι μικρό να έχει, λίμνη, ποτάμια και νησιά φυσικά. Έγινε νηπιαγωγός για 16 χρόνια, μετά, για να, νομίζω τα έχω ξαναπεί, να μην σας κουράζω, μετά δούλεψα πολλά χρόνια, παρετήθηκα και δούλεψα πολλά χρόνια ως υπεύθυνη έκδοσης σε πολλούς εκδοτικούς οίκους, αλλά δεν σταμάτησα ποτέ να είμαι με τα παιδιά, έτρεχα στα βιβλιοπωλεία, φτιάχνω μαζί τους παραμύθια, κάθομαι κάτω και τα κάνω μικρούς συγγραφείς, τα λατρεύω και με λατρεύουν, τα παιδιά με μάθανε να γράφω με το μελάνι της καρδιάς μου, να κάνω πάρα πολλές ανατροπές σε κάθε σελίδα μου σας κόβει τη ανάση, εκεί που λες κυλάει ωραία, κάτι γίνεται. Έχω πάρα πολλούς άντρες αναγνώστες, αλήθεια, εκτός από, μου το λέει και ο εκδοτικός οίκος αυτό, εκτός από γυναίκες φυσικά, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα διαβάζει μόνο το 8% του ελληνικού λαού, δυστυχώς.
Στο εξωτερικό δεν είναι το ίδιο. Το περισσότερο από αυτό το ποσοστό είναι γυναίκες. Αλλά σε διαβάζουν και οι άντρες είναι τιμή πια. Ίσως γιατί έχω... Με δύο λόγια εγώ πώς γράφω. Γράφω αυτά που μου λέτε. Έχω πάρα πολλούς φίλους. Οι αναγνώσεις μου είναι φίλοι της καρδιάς μου και οι άντρες και οι γυναίκες. Στο Facebook, στο Instagram, κυριότερο στο Facebook, γύρω στις 75.000 και μου γράφουν καθημερινά. Όλα αυτά που μου γράφουν, ιστορίες της ζωής τους, δηλαδή μπορεί εγώ να κάτσω μέχρι τις 12.30 το βράδυ να μιλήσω σε μια φίλη μου που μου λέει «Μικρούλα, είμαι πληγωμένη, μ' άφησε ο άνθρωπος που αγαπούσα, δεν ξέρω τι θα κάνω, μου έρχεται να σκοτωθώ». Και εκεί να της πω, αγάπη μου, τι είναι αυτό που λες, αν σε αγαπούσε θα ήταν δίπλα σου ο άντρας ζωής σου, εσύ είσαι δυνατή, προχώρα και να τη βοηθήσω. Ή μια μαμά μετά να μου λέει, κυρία Ρένα, το παιδί μου έχει αυτό το πρόβλημα, επειδή ξέρω ότι λατρεύω τα παιδιά και είμαι παιδαγωγός. Μέσα από όσα μου λέτε, τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το COVID, όπως συζητήσαμε, μιλήσαμε πολύ, μου ανοίξε την καρδιά σας. Έχω γράψει δύο βιβλία αληθινές ιστορίες. Τα δίδυμα φεγγάρια που έγινε σειρά στη τηλεόραση, που είναι η ιστορία της καλύτερης φίλης της γιαγιάς μου, και το Αστέρια στην Άμμο, που ήμουν πάλι έτσι σαν βιβλιοπωλείο και λίγο πριν, μόλις τελειώσανε, πριν κλείσει και κλειδώσει το βιβλιοπωλείο, με πλησίασε ένας ηλικιωμένος και μου είπε την ιστορία της ζωής σου. Δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι εμένα μου ανοίγονται. Όσα μου λένε λοιπόν γίνονται βιβλία, γιατί ο συγγραφέας, τι είναι ο συγγραφέας, απλά έχει ένα ταλέντο, όλοι μας έχουμε ταλέντο, όλοι μας. Καθένας που κάθεται εδώ, σε αυτή την καρέκλα, είναι μοναδικός, καθένας είναι υπέροχος και καθένας έχει ένα ταλέντο. Οι περισσότεροι το έχουν ανακαλύψει, άλλοι θα το ανακαλύψουν λίγο αργότερα. Ο συγγραφέας τι είναι, απλά ο Θεός του χάρισε ένα ταλέντο να φουγκράζεται τη ζωή, τα λόγια και τα έργα των ανθρώπων και τα κάνει λέξεις. Αυτό είναι. Και εγώ πιστεύω αυτό που λέει ο Καζαντζάκης, ότι πρέπει κάθε συγγραφέας να κουμπάει ένα μικρό πετραδάκι, έστω ελάχιστο, στην άβυσσο της ζωής. Και έτσι προσπαθώ κάθε θέμα, κάθε βιβλίο που να έχει θέμα. Ξέχασα να πω, γιατί από τον ενθουσιασμό μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο βιβλιοπωλείο Έκφραση, στο Σπύρο, στη Χρυσούλα, ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη Κετικό που είναι πάντα μαζί μου εδώ, αντιπεριάρχης, και μου δίνει κουράγιο. Στον Έπαρχο, νομίζω το είπε ο κύριος Σπύρο. Σας ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά, πιο πολύ εσάς που είστε κοντά μου. Γιατί μετά θα στεναχωρηθώ όταν πάω στο ξενοδοχείο, θα πω, όχι, ξέχασα να πω το ευχαριστώ. Είμαι λοιπόν εκεί που ο συγγραφέας ακουμπάει την ψυχή του, ακουμπάει αυτά που λέτε εσείς. Και πριν μπω στο μπλε ζαφύρι, θέλω να πω για το Αλμύρα, το περσινό μου βιβλίο, που πάλι εδώ το γιορτάσαμε, το διαλέξατε σαν το καλύτερο ελληνικό μυθιστόρημα του 2022. Εγώ στη ζωή μου τι ζήτησα. Κάθε ένα ζητάει κάτι από τη ζωή του. Το μόνο που ζήτησα ήταν αγάπη. Και αυτή την αγάπη που είχα στερηθεί στα παιδικά μου χρόνια και την αγάπη που καταθέτω σε κάθε σελίδα μου, εσείς την εισπράτετε και μου τη γυρίζετε πίσω και με πλημμυρίζετε αγάπη. Ότι είμαι το φίλο σε εσάς. Ό,τι γράφω είναι κομμάτι σας. Η Αλμύρα μιλάει για την ευτυχία. Το ζητήσατε αυτό, το έβλεπα μέσα σε όλα αυτά. Μέσα στον COVID όμως και με όλα αυτά που διάβαζα στις εφημερίδες και με όλα αυτά που τραβάγανε οι γυναίκες και τραβάνε σχεδόν καθημερινά, και να μην μιλήσω και για το λατρεμένο μισήτικο με όλο αυτό που έγινε τελευταίο καιρό, με τις γυναικοκτονίες ή ανθρωποκτονίες, ακόμα δεν ξέρω τον όρο, έπρεπε κάτι να γράψω. Το έχω βάλει σε πολλά βιβλία μου, αλλά αυτή τη φορά χρειαζόμαστε μια δύναμη και ένα γιατί. Δεν ξεκινάει ένας άντρας όταν γεννιέται και λέει, εγώ στη ζωή μου, μόλις μεγαλώσω, αυτό που θα κάνω είναι να κακοποιώ τις γυναίκες. Είναι δυνατόν? Όχι. Κάτι συμβαίνει, έπρεπε να το βρω. Οπότε ξεκίνησα μαζί με την ηρωίδα μου. Επίσης πρέπει να πω εδώ ότι κάθε αγόρι που μεγαλώνει σε μια κακοποιητική οικογένεια και ο πατέρας κακοποιεί τη μητέρα, όχι τα παιδιά σε αυτό το σημείο, δεν σημαίνει ότι όταν μεγαλώσει θα κακοποιεί και εκείνος ή θα σκοτώσει τους συντρόφους. Και δεν μιλάμε μόνο γιατί τη σωματική κακοποίηση.
Είναι η συναισθηματική, είναι η λεκτική, είναι η ψυχολογική, είναι πάρα πολλές κακοποιήσεις που οι γυναίκες αυτές που είναι μέσα σε αυτό το γλυκό πικρό, τοξικό κύκλο, κάθονται σαν θύματα και τα δέχονται. Και κάποια στιγμή όταν μεγαλώνουν τα παιδιά τους, έχει μια συγκλονιστική στιγμή μέσα το βιβλίο, το παιδί τους θα πει ότι φταίς εσύ μάνα το ίδιο όσο και ο πατέρας μου, το δίνει 50-50. Ένα τηλέφωνο μόνο. Ευτυχώς το κράτος έχει μεριμνήσει σε αυτό. Ένα τηλέφωνο μόνο τους χωρίζει. Έχει το βιβλίο το τηλέφωνο από την ελευθερία τους. Είναι μέσα σε ένα κλουβί. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Μπορούν να βγουν, αλλά δεν θέλουν. Για κάποιο λόγο γίνονται θύματα. Έλεγα λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά, που, τα αγόρια που γεννιούνται σε μια κακοποιητική οικογένεια, μπορεί να γίνουν όταν μεγαλώσουν οι πιο τρυφεροί μπαμπάδες. Γιατί έχουν δει τι σημαίνει να είσαι κακοποιητή, να ζεις έτσι, και γίνονται για τα παιδιά τους, αλλά όχι, όχι όλοι. Υπάρχουν και μερικοί που δεν μπορούν να αποβάλουν όλα αυτά τα λάθη των γονέων που βαραίνουν τους ώμους μας. Οποιοδήποτε ανθρώπου είναι τόσο όμορφο να ξεκινάς να έχεις απαλλαγή από όλα αυτά που κρύβεις, τα λάθη των γονιών σου και τα ασυνείδητα υπάρχουν πάνω σου, και μετά να γεννείς ένα παιδί. Δεν είναι εύκολο όμως πάντα. Δεν είναι εύκολο να γνωρίσουμε καλά τον εαυτό μας. Αργούμε. Και έτσι το δικό μας παιδί κουβαλάει και τα δικά μας λάθη των γονιών, των δικών μας. Και έλεγα, αν μπορώ έστω να βοηθήσω, έστω ας πούμε να κάνω ένα λάθος λιγότερο εγώ ως γονέας, οποιοσδήποτε γονέας, ώστε το δικό του παιδί να κάνει και αυτό ένα λάθος λιγότερο, κάποια στιγμή σε αυτή τη γη θα γεννηθεί ένα παιδάκι που δεν θα έχει τίποτα σώμα, θα είναι ελεύθερο. Βούτυξα λοιπόν στο μπλε ζαφύρι. Το μπλε ζαφύρι δεν κρύβει μόνο αυτό που λέμε για την κακοποιητική συμπεριφορά, κρύβει μέσα του και ένα κοριτσάκι με σύνδρομο Asperger. Σαν παιδαγωγός τα ξέρω καλά αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά με ελαφριά ή μεγαλύτερη νοητική καθυστέρηση είναι παιδιά άγγελοι, είναι μικροί άγγελοι. Ο Θεός επίτηδες διαλέγει αυτές τις οικογένειες, ξέρει τι κάνει. Είναι παιδιά που μπορεί να έχουν πρόβλημα λίγο στην κοινωνικοποίησή τους, αλλά είναι τόσο ταλαντούχα σε άλλα. Το δικό μου το κοριτσάκι έχει τρέλα με τα έντομα, και έτσι κι εγώ, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η φύση και τα λουλούδια και τα πουλιά και τα έντομα και όλα, βούτυξα. Γεννιέται λοιπόν η ηρωίδα μου σε ένα νησί του Βόρειου Αιγαίου, που γνώρισα μέσα από μία εκδήλωσή μου για ένα βιβλίο μου, το κόκκινο κοράλι. Εκείνο μιλάει για την αλήθεια. Και πήγα εκεί και τα χάσα. Εγώ, εντάξει, δεν θέλω να κρύβω τις μεγάλες μου αγάπες, όπως είναι τα Δωδεκάνησα, και πίστευα ότι δεν υπάρχουν νησιά που μπορούν να συγκρουστούν στην αγάπη μου. Και πάω Λίμνο. Και ήμουν κουρασμένη και μπήκα σε ένα ξενοδοχείο το βράδυ στην παραλία και βγήκα λίγο να ξεκουραστώ, έτσι να με φυσήξω, αν ήταν μεσάνυχτα. Και ξαφνικά εκεί περπατούσα, βλέπω μπροστά μου ελάφια. Λέω, πολύ κουράστηκα τις εκδηλώσεις, πρέπει λίγο να τις μειώσω. Βλέπω ελάφια μπροστά μου. Και πραγματικά είναι ελάφια που κατεβαίνουν 12 και 5 από το κάστρο, ψηλά. Είναι ένα πανέμορφο νησί Λίμνος. Επειδή δεν είχε αεροπλάνο τότε που πήγα εγώ μερικά χρόνια κάθε μέρα, ευτυχώς δεν είχε, γιατί έμεινα άλλη μια μέρα και ήρθε και η κόρη μου και το γυρίσαμε. Δεν έχω λόγια να σε εξηγήσω. Τώρα εγώ τι να πω αρχαία αστυγό, αλλά γιατί τη Λίμνο, ειδικά από τη Λάρισα και κάτω, μη λες και είναι κρυμμένο νησί, δεν το ξέρει κανείς. Θέτος λοιπόν. Σε λίγο μου είπε ο Δήμαρχος ότι θα μου δώσει βραβείο. Γιατί όσοι πάνε, λέει, δεν με κάνει, γελάγανε άγαλμα. Επειδή έχω μιλήσει τόσο πολύ για τη Λίμνο, όποιο πάω, αφού πήγα σε ένα βιβλιοπωλείο στο Παγκράτη προχτές και μου λέει ο βιβλιοπωλός, εγώ ο άντρας μου και τα παιδιά μου, Λίμνο, πάνε Λίμνο, γιατί διαβάσανε το μπλε ζαφύρι, και ο δήμαρχος έχει μείνει και χάρηκα πολύ όμως. Κρυμμένο νησί, την Κό την ξέρουνε, την αγαπάνε, την λατρεύουν, έχω μιλήσει, κι αν έχω μιλήσει. Αλλά τη Λίμνο, εντάξει, και τη Λίμνο όμορφη, και χείος κάθε νησί είναι ένα διαμάντι, αλλά η Λίμνος είναι ένα μπλε ζαφύρι. Υπάρχει περίπτωση δε, μου είπανε, επειδή όλα τα νησιά έχουν κάποιο όνομα, να το λένε μπλε ζαφύρι, τη Λίμνο. Αλήθεια. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί με αντιμετωπίσαν σαν ήρωα. Και εγώ λέω, εσείς είστε ήρωες, δεν έχουν τουρισμό. Όμως πηγαίνω με το λεωφορείο, το αυτοκίνητο, και
στα λιβάδια, έχει πολύ πράσινη εκεί. Βλέπω κουνελάκια, πετάγαν τα αυτιά του. Εγώ τρέλα. Δεν μιλάς όμως για τα κουνελάκια. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Δεν μιλάς για τα κουνελάκια, σου θυμώνουνε γιατί τρώνε, τους τρώνε τους καημένους. Και φέρανε γεράκια για να φάνε τα κουνελάκια. Τα κουνελάκια, τα γεράκια όμως τρώγαν τις κότες. Έχει ιστορία, το λέω αυτό. Έχει ιστορία με τον Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος πήγε εκεί, είναι ένα νησί του Ηφαίστου, δηλαδή έγινε ένα ηφαίστειο και βγήκε. Και πήγε εκεί ο Βενιζέλος και είδε, έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Ο Τζόρτζ το λάτρευε, καθόταν εκεί και έβλεπε απέναντι που γινόταν πόλεμος, είναι ένα νησί με πολλή ιστορία. Λοιπόν, ο Βενιζέλος του δίναν κάτι γλυκά και αυτός είχε τρελαθεί. Και δεν του είχαν, πώς τα λένε καλά παιδιά αυτά, δεν έχουμε όνομα κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Και τα βγάλαν βενιζελικά, η ηρωίδα μου επειδή τα λατρεύει, είναι αμυγδαλωτά με σοκολάτα από πάνω. Τα λέγανε μελανθάκια, μελάνθη λένε την ηρωίδα μου, γιατί γεννήθηκε στη Λίμνο, όπως καναγράψω ένα βιβλίο, ξεκινάω συνήθως Οκτώβριο. Μετά τα 12 πάω με κατεβασμένο το κεφάλι και την ψυχή κατάμαυρη, γυρίζω στο, αλλά γεμάτη Αιγαίο, γυρίζω στην Αθήνα. Και είναι ώρα που παραδίδω το καινούργιο μου βιβλίο. Και τώρα τι έλεγα, γιατί πάω από το ένα θέμα στο άλλο, είμαι τόσο πατιασμένη. Και αυτό το βιβλίο λοιπόν, το αγάπησα πάρα πολύ τον Μπλε Ζαφίρ, γιατί είναι ένα βιβλίο με παράλληλη αφήγηση και το έκανα πρώτη φορά αυτό στη ζωή μου. Τι σημαίνει αυτό? Το γράφει μια συγγραφέας, σαν και εμένα, από τη σοφίτα της, εκεί που γράφω και εγώ στην Αθήνα, έχω μια σοφίτα και δεν θέλω κανείς, μα κανένας να με ενοχλήσει. Θέλω πάρα πολύ ησυχία, αλήθεια. Ακούω μουσική, βλέπω εικόνες, με στιάν κάποιος με αγγίξει, μπορώ να πω την καλλιακή προσβολή, γιατί μένα με τους ήρωες. Δεν γράφω εγώ. Τα δάχτυλά μου γράφουν και όλα όσο νιώθω. Είναι κινηματογραφική η γραφή, πάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, σελίδα τη σελίδα και είμαι εκεί. Αυτή η εκφέας λοιπόν τη νιώθω και τη λάτρεψα, γιατί είναι σαν να σας μιλάω εγώ. Σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου λέει λίγα λόγια για τους ήρωες και για αυτά που νιώθει. Λίγο πριν παραδώσει το βιβλίο στον εκδοτικό οίκο. Πριν παραδώσουμε το βιβλίο μας στον εκδοτικό οίκο, το κοιτάμε, το ξανακοιτάμε, το κεντάμε, το βλέπουμε ξανά, λες, όχ, τι έγραψα, άμα αφήσει λίγο διάστημα, μετά σου αρέσει, λες, τώρα εγώ το γράψα αυτό. Αλλά όταν το έχει διαβάσει 35 φορές, δεν μπορεί να γράψει το τελευταίο κεφάλαιο για κάποιο λόγο και δεν μπορεί να βρει τίτλο. Άρα, κεφάλαιο το κεφάλαιο, ανατροπή την ανατροπή, φτάνουμε στο τέλος και εκεί δεν θέλω να σας πω, γίνεται ο μεγάλος πανικός. Στο βιβλίο της λοιπόν γεννιέται η Μελάνθη. Ένα κοριτσάκι, ο μπαμπάς του είναι κριτικός και η μαμά του Ρωμά. Έκανα έρευνα, αυτό ήθελα να πω πριν, μπράβο. Κάνω πάρα πολύ έρευνα για κάθε βιβλίο. Ακόμα και να ξαναγράψω για την κόπου, δεν υπάρχει σίγουρο να ξαναγράψω. Κάνω έρευνα. Μου λέει ότι μου τα ξέρεις όλα. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί το βιβλίο δεν πρέπει να έχει το παραμικρό λάθος. Και το διαβάζει ο άνθρωπος που ζει στην Κό, ας πούμε, ή που ζει στη Λίμνο. Κάνω πάρα πολύ έρευνα. Η Λίμνος λοιπόν έχει 3.000 Ρωμά που ζουν σε ορισμένα χωριά και ο Μανώλης είναι ένας κριτικός ο οποίος πάει στη Λίμνο, είναι επιχειρηματίας και ξαφνικά βλέπει μία τσιγκάνα και με ερωτεύεται. Ερωτικός μετανάστης, εσείς μου του μάθατε αυτόν τον όρο, τον προηγούμενο. Μου λέει, εγώ είμαι ερωτικός μετανάστης. Τι είσαστε, σιγά σιγά το μάθα. Και μένει στη Λίμνο και εκεί αρχίζει και κάνει μελίσια που θα βάλουμε αργότερα το κοριτσάκι με τα έντομα. Έχει αμπέλια, μεθυσμένο βιβλίο, δεν σας λέω πόσο θα μεθύσετε με αυτό το βιβλίο. Έχει αμπέλια και να είναι ένα κοριτσάκι, τη Μελάνθη. Λατρεύει το διάβασμα και η Λίμνος έχει ένα βιβλιοπωλείο νομίζω μεγάλο. Κάτω στη Μύρινα, αχ, δεν μπορείτε να φανταστείτε, πρέπει να πάτε. Αν τη δείτε, είναι η πεταλούδα του Αιγαίου, παρόλο που λένε ένα άλλο νησί έτσι. Να στη πάλι, από πάνω η μύρη να μοιάζει με πεταλούδα. Μπράβο, γι' αυτό ζηλεύαν οι Ελληνίοι και λένε πρέπει να βάλουμε τον Μπλε Ζαφίρι για μας. Γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε το πεταλούδα, το έχει στη πάλι. Λοιπόν, και στη μύρη να γεννιέται. Έψαχνα να βρω, όχι στη Μύρινα, η δικιά μου ηρωίδα έψαχνα να βρω, είναι η Κός, τόσο οπαλή, η Κός λέω, είναι η Λίμνος τόσο οπαλή, τόσο τρυφερή, σαν την Κό. Έψαχνα όμως, επειδή είχα σκοτεινά πράγματα στο μυαλό μου, γίνονται μέσα τρεις δολοφονίες, όπως λέει το Πιστόφυλλο, υπάρχει ένας σκορπιός που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ζωντανός, υπάρχει ένα γεράκι, κυνηγός, ξέρετε αυτά που τα κρατάνε εδώ και πετάγεται
και μπορεί να, να κάνει τα πάντα που του έχει πει ο, αυτός που το εκπαιδεύει. Όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Έψαχνα λοιπόν στη Λίμνο ένα άγριο μέρος. Πού να βρω άγριο μέρος? Ξαφνικά, δεν είχα πάει και σε όλη τη Λίμνο, βλέπω τον Άγιο Ιωάννη τον Κάσπακα. Τι έγινε εκεί στον Άγιο Ιωάννη τον Κάσπακα? Έχει βράχια και πάνω πάνω ένα μικρό κρυσάκι άσπρο, Άγιος Ιωάννης, πήρε και το όνομά του παραλία, και κάτω τα βράχια του είναι πολύ απότομα και λένε ότι μοιάζουν με τα βράχια των μετεώρων. Η ηρωίνα μου λοιπόν μένει τον Άγιο Ιωάννη τον Κάσπακα, και ξέρετε εκεί όταν βασιλεύει ο ήλιος βλέπεις το Άγιο Όρος από μακριά. Βασιλεύει πάνω στο άφος, κρύβεται το Άγιος. Γι' αυτό τη Λίμνο την αγαπάνε οι καβαλιώτες. Αλεξανδρούπολη, από εκεί πάνω. Όπως σας είπα, η υπόλοιπη Ελλάδα δεν την ξέρει. Και είναι καιρός να τη μάθει, γιατί και αυτή πραγματικά αξίζει. Γεννιέται με λάνθιμο σε αυτό το νησί και μόλις είναι πολύ ευτυχισμένο παιδάκι. Ο μπαμπάς τη βγάζει με λάμφι, γιατί διαβάζει πολλά βιβλία και διαβάσει και τη Μαύρη του Λίπα, του Δουμά. Οπότε τη βγάζει με λάθη που σημαίνει μαύρο λουλούδι, γιατί είναι σκορόχρωμη. Πολύ λίγο κοριτσάκι, πολύ ευτυχισμένο. Μένει, πάει σχολείο και εκεί αντιμετωπίζει για πρώτη φορά τη διαφορετικότητα. Τα παιδιά είναι τα πιο απίστευτα, τα πιο αθώα, τα πιο τέλεια πλάσματα του κόσμου. Όμως, ανάλογα πώς αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, βλέπουν το διαφορετικό και το φοβούνται. Και αρχίζει και νιώθει άσχημα μέχρι που συναντάει στη ζωή της ένα αγόρι, τον Άλκη, 2 χρόνια μεγαλύτερό της, και τον παίρνει υπό την προστασία, την παίρνει υπό την προστασία του ο Άλκης. Και σιγά σιγά γεννιέται, χωρίς να το ξέρουν, ένας έρωτας, τον το στέκομαι λίγο στα χρόνια της εφηβείας. Αχ, να γράφει ένας συγγραφέας για τα χρόνια της εφηβείας, είναι πολύτιμο, είναι χρόνια δυναμικά, είναι χρόνια τρυφερά, είναι χρόνια που προσπαθούν να σπάσουν το κατεστημένο, που τα βάζουν με τους γονείς τους. Αλλά ταυτόχρονα είναι χρόνια που μπορείς να γράψεις τόσα πολλά. Κάποια στιγμή όμως τα βήματά τους των δύο παιδιών χωρίζουν. Ο Άλκης πηγαίνει στην Αθήνα θέλει να γίνει αστυνομικός, και η Μελάνθη τον περιμένει και κάποια στιγμή πάει κι αυτή να σπουδάσει στην Κρήτη και σπουδάζει φιλόλογο. Στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, το βιβλίο περπατάει και στο Ρέθυμνο, πανέμορφη και Κρήτη, δεν έχω λόγια, και μετά τη διορίζουν στο Αμίνδεο, στο Ρέθυμνο πάλι. Βιώνουμε το κάθε τι που υπάρχει εκεί, πίνουμε ρακί, μέχρι που πάμε στο Ρέθυμνο, τη διορίζουν στο Αμίνδεο, πάνω, ψηλά. Ναι, υπέροχο, κοντά στη Λίμνη Βεγορίκηδα. Και εκεί σιγά σιγά καταλαβαίνει ότι της αρέσει να γράφει και γίνεται συγγραφέας. Γράφει το πρώτο σου βιβλίο. Συναντάει και άλλους άντρες στη ζωή της, δεν είναι μόνο ο Άλκης, για να μπορέσει να οριμάσει, και νομίζω ότι πια την έχει ξεχάσει. Και κάποια στιγμή, για να μην τα πω και όλα και σας ζαλίσω, γιατί έχει πολλές ανατροπές στο βιβλίο, κάποια στιγμή ξαναγυρίζει στη Λίμνο, διορίζεται στη Λίμνο, αλλά τα βήματά της τα ακολουθεί ένας άντρας που την είχε γνωρίσει στην Κρήτη, και στην Κρήτη είχε δικό του ξενοδοχείο ένας πλούσιος νεαρός, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Καβάλα, ο Μάρκος. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το σύρο, να καταλάβει το σύρωές μου και να τους ψυχολογήσετε, τους ξεκινάω πάντα με την παιδική ηλικία. Και τον Μάρκο τον ξεκίνησα από τα παιδικά του χρόνια. Γεννήθηκε σε αυτή την ηλιοφώτιστη πόλη, την Καβάλα, πανέμορφη και αυτή η πόλη. Εκεί μόλις πάω στο ξενοδοχείο, να σας πω ένα γελάκι, είναι λες και έχω τυγλάρι εκεί αμέσως στο μπαλκόνι μου. Κρά κάνουν. Και λέω πάντα σε εκδηλώσει, και μου λέει, μας μιλάει για τους γλάρους, δεν μας αρέσει η φωνή τους. Αλήθεια. Επίσης στην παραλία έχει βάλει ο δήμαρχος μανόλιες. Γιατί πως προσέχει ο συγγραφέας, πρέπει να προσέχει τις κινήσεις, τα χαρακτηριστικά, τα πάντα. Τα πάντα καταγράφει. Εγώ από τότε που ήρθω εδώ, από το ξενοδοχείο μου, έχω γράψει 5-6 πράγματα τα οποία μπορούν να μπουν ξαφνικά την ώρα που γράφω για ένα μέρος. Και έχει γεμάτο μανόλιες η Καβάλα. Στην Καβάλα λοιπόν γεννιέται, παρασύρομαι από το πάθος μου για την Ελλάδα, ο Μάρκος, σε αυτή την κακοποιητική οικογένεια. Και κάποια στιγμή
το βιβλίο πηγαίνει μαζί του μέχρι και στη Μύκονο, γιατί εκεί δουλεύει σερβιτόρος, όχι δεν παίρνει στη θάλασσα, όπως μπαίνει τώρα, αλλά όμως έχει καταγράψει το βιβλίο, γιατί μου έχουν πει φίλοι και φίλες μου, σερβιτόροι με γυμνά τα πόδια μέσα στην άμμο και με εγκάβματα, αλλά όμως παίρνει πάρα πολλά λεφτά και το ευχαριστιέται. Και εκεί γνωρίζει μια άλλη κοπέλα που την παντρεύεται και είναι πολύ μεγάλη επέτειο η ζωή του. Αλλά αυτός έχει μέσα του ένα καημό για τη Μελάνθη. Θέλει να την κατακτήσει. Κάποια στιγμή αποφασίζει να κάνει ξενοδοχείο στη Λίμνο για να είναι κοντά στη Μελάνθη. Όμως η Μελάνθη έχει ξανασυναντηθεί με τον Άλκη, τον αστυνομικό, τον λατρεμένο. Καλά, εμένα πάντα στο βιβλίο μου γίνεται πανικός. Πού να πω για την ιστορία. Υπάρχει μια κοπέλα μέσα που λέγεται Βικτόρια, που η μαμά της λέγεται Μαρία και είναι από την Κρήτη. Και η Μαρία μένει έγκυος και για να είναι μικρούλα και για να μην... τα παλιά τα χρόνια και πρέπει να φύγει στο Λονδίνο και ο πανικός γίνεται και συνδέεται αυτή η Μαρία και η Βικτόρια με τον Μάρκο. Γιατί κάθε άνθρωπος... όταν ξεκινάς ένα βιβλίο και έχεις ένα θέμα και λες θα έχω αυτό, τις γυναικοκτονίες, γιατί ένας άντρας αποφασίζει να χτυπήσει μια γυναίκα με όλες τις μορφές. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί κάθε άνθρωπος όταν πλησιάσεις δεν είναι ένα πράγμα, είναι χιλιαδύο. Οπότε σε οδηγεί στο ένα, σε οδηγεί στο άλλο και ορίλωρες μπλέκουν και κάποια στιγμή γίνεται τόσο δύσκολο και μπλέκει τόσο πολύ που ενθουσιάζομαι, εγώ έτσι θέλω. Και σιγά σιγά λύνεται, λυτρώνεται στο τέλος. Όσα και να έχει τραβήξει κάποιος ήρωας, και φυσικά σε κάθε σελίδα συναντάμε τον έρωτα. Γιατί ο έρωτας, θα το πω και το ξαναπώ, είναι μια φορά, μια μέρα ο Θεός ανέπνευσε, έτσι έκανε. Και με το που ανέπνευσε, γεννήθηκε ο έρωτας στη γη. Δεν μπορεί να μην βάλει τον έρωτα. Άλλο έρωτας, άλλο η αγάπη. Είναι κομμάτι του ανθρώπου έρωτας. Είναι ευτυχισμένοι αυτοί που πεθαίνουν, φεύγουν από αυτόν τον κόσμο και έχουν γνωρίσει τον έρωτα. Γιατί το γνωρίζουν όλοι οι ανθρώποι, τον αμοιβαίο, τον δυνατό, το μονάκριβο, το μοναδικό έρωτα, που πολλές φορές χάνεται. Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί τον έχουμε γνωρίσει και είναι φανταστικό αυτό. Και είμαι στο σημείο που ο Άλκης ετοιμάζεται να κάνει, να παντρευτεί την ηρωίδα μου, τη Μελάνθη, και της χαρίζει ένα μπλε ζαφύρι. Αυτό το μπλε ζαφύρι έχει πολύ μεγάλη σημασία στο βιβλίο και το είχε βρει ο μπαμπάς του, αυτό το βιβλίο ταξιδεύει και ακόμα και στην Ελβετία πάει ψηλά, σε κάτι ορυχεία της Αυστρίας. Το είχε βρει Έλληνας καθώς δούλευε στα ορυχεία, είχε βρει αυτή την μπλε πέτρα. Και του κράτησε ο ιδιοκτήτης ολόκληρο το μισθό του, την πήρε όμως εκείνος και την έδωσε στην αγαπημένη του, η γιαγιά του Άλκη, την Ειρήνη. Και κάποια στιγμή τα βήματα του παππού του Άλκη τον οδήγησαν στη Λίμνο, όπου έγινε φύλακας αρχαιοτήτων. Και αυτό το μπλε ζαφύρι τότε κατάλαβε αργότερα ότι είναι τόσο πανάκριβο και είναι οικογενειακό κοιμήλιο, το χάρισε στη γιαγιά του και η γιαγιά το χάρισε στον Άλκη για να το χαρίσει στην αγαπημένη του. Και το χαρίσει στη Μελάνθη και το κρεμάει πάνω στην καρδιά της. Ο Μάρκος τώρα κάνει διάφορες μηχανογραφίες και κάποια στιγμή καταφέρνει με δόλιο τρόπο να χωρίσει τη Μελάνθη από τον αγαπημένο. Και έτσι, για να μην πω πολλά, την παντρεύεται. Και αρχίζει να δείχνει την κακοποιητική του συμπεριφορά. Είπα πολλά, υπάρχουν άλλα τόσα, μπορώ να πω μερικά, γιατί εγώ τρελαίνομαι για ανατροπές. Αυτές οι ανατροπές μου τις μάθαν τα παιδάκια. Είναι πιο δύσκολο να γράφεις ένα βιβλίο παιδικό, παρόλο που εγώ πια μπορώ να το γράψω, έχω πάνω από 300 παιδικά βιβλία. Νομίζω ότι είμαι στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι έχει γράψει. Άμα μπείτε στην βιβλιονέτ, οι σελίδες τελείωτες, δεν σταματάνε. Γιατί γράφω από 25 χρονών παιδικά. Είναι πιο δύσκολο όμως να γράψεις ένα βιβλίο 10 σελίδες παιδικό, παρά ένα μυθιστόρημα που σου κρατάει ολόκληρο χρόνο για το παιδί. Αν για 5 λεπτά του μιλήσεις και δεν κρατήσεις το ενδιαφέρον του, σηκώνεται και φεύγει. Άρα σε μια σελίδα πρέπει να έχεις ανατροπές. Κακό. Κάτι συμβαίνει. Κάτι γίνεται. Και να του άμα το παιδί αγαπήσει αυτό που ακούει, μένει με το στόμα ανοιχτό και είναι τόσο όμορφο να τους μιλάς και να σε κοιτάνε μαγεμένα. Άμα το παιδί δεν του αρέσει, σηκώνεται και φεύγει. Δεν είναι όπως, δεν είναι όπως εμείς που κοιτάμε το ρολόι, χασμουριόμαστε έτσι, να μας καταλάβουν και λέμε, άντε τώρα δεν τελειώσει.
και χαμογελάμε. Όχι, το παιδί είναι αληθινό. Τα παιδιά λοιπόν με μάθαν για αυτές τις ανατροπές και μ' αρέσει και εμένα να διαβάζω. Όταν μ' αρέσει ένα βιβλίο, ό,τι και να έχω, όσες δουλειές και να έχω, λέω Χριστούλη, πότε θα έρθει η ώρα λίγο πριν ξαπλώσω να το διαβάσω. Άρα θέλω έτσι να είναι και το δικό μου το βιβλίο. Νιώθω τυχερή όταν βλέπω ένα, όταν πιάνω στα χέρια μου ένα βιβλίο και με ξετρελαίνει. Έτσι θέλω και το δικό μου. Θέλω να παθιάζετε. Θέλω να μου λέτε κάθε φορά ότι και το μόνο που ανταγωνίζομαι είναι ο εαυτός μου. Άρα το αγάπησα πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Έβαλα ένα κομμάτι από το είναι μου, από την ψυχή μου, από όσα μου λέτε, γιατί είχα στα χέρια μου ένα πολύ δύσκολο θέμα και έπρεπε να φανώ αντάξιά του και να σας οδηγήσω σε αυτό και να το λατρέψετε. Μπαίνουν στα μάτια μου τον αέρα. Και όταν έφτασα στο τέλος, λυτρώθηκα κι εγώ μαζί με τους ηρωές μου, τους λάτρεψα τους ηρωές μου. Αυτή η συγγραφέα θα δείτε, είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ, δεν σας λέω, θα δείτε μόνοι σας. Γιατί όλοι, όλοι, ακόμα κι εγώ δεν μπορώ να πω όχι, έχουμε δεκτεί όχι, κάποια συμπεριφορά άσχημη από άλλους ανθρώπους, συναισθηματική, ψυχική, σωματική. Σας αφήνω μόνοι σας να κρίνετε, αν είμαι ένα κομμάτι δικό μου εδώ. Είναι ένα βιβλίο που εύχομαι να το αγαπήσετε κι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήδη δεν έχει προλάβει να κάνει ένα μήνα και έκανε ήδη την πρώτη ανατύπωσή του. Η Μαργαρίτα, το μικρούλι αυτό κοριτσάκι, το, με σύνδρομο Άσμπερτ, που εμφανίζεται κάποια στιγμή τη ζωή της με λάθης, την αναγκάζει να έρθει αντιμέτωπη με τον ίδιο της τον εαυτό. Και είναι η Μαργαρίτα εκείνη που κρατάει σφιχτά στη χούφτα της τον μπλε ζαφύρι και είναι η Μαργαρίτα που θα βοηθήσει να σωθεί η ζωή της ηρωίδας μου. Και γιατί το λέω αυτό, το κάνω αυτό, για να δείξω ότι η γυναίκα από την πρώτη στιγμή που έρθει από τον κόσμο, ο Θεός επίτηδες μας έχει δώσει μια εσωτερική δύναμη, γιατί είμαστε εμείς που φέρουμε τα παιδιά μας σε αυτόν τον κόσμο, θα συναντήσουμε τον άντρα που μας αξίζει και του αξίζουμε, είμαστε εμείς που θα φέρουμε τα παιδιά του. Είναι δυνατή γυναίκα, την πρώτη στιγμή. Και είναι δυνατός κάθε άνθρωπος, αρκεί να το καταλάβει. Εύχομαι λοιπόν κι εγώ στη ζωή σας ποτέ μα ποτέ να μην το βάλετε κάτω, γιατί έρχονται δύσκολες στιγμές, μας αναγκάζουν να σκύψουν το κεφάλι, αλλά να σηκώσετε ψηλά το κορμί, την πλάτη, σαν τη μελάνθη μου και να αντιμετωπίσετε κάθε δυσκολία και πάντα να βουτάτε στη δύναμη της αγάπης και πάντα να ξέρετε ότι έχουμε έρθει σε αυτόν τον κόσμο για ένα και μοναδικό λόγο. Για να πάρουμε αγάπη και να δώσουμε αγάπη για τίποτα παραπάνω. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Άμα θέλετε είμαι... αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση να κάνετε, είμαι στη διάθεσή σας. Πριν κλείσω, θέλω να σας πω, εδώ θα είμαστε του χρόνου πρώτα, Θεός, να είμαστε καλά, γιατί υγεία όλοι μας και δύναμη να παλεύουμε. Το καινούριο μου ηθιστόρημα, με ρώτησε η Πόπη στο Έκφραση, γιατί η Πόπη μου πήρε μια απίστευτη συνέντευξη. Μιλάγαμε και μου λέει, δεν θα μου πεις την άγκασα να μιλάς στον Νικό, γιατί μοιραίνασα. Δεν μ' αρέσει εμένα, κυρία Ζαΐρη, κυρία Ρώση, είμαι κομμάτι σας, είμαι εσείς. Δεν θα μου πει το καινούριο βιβλίο, λέω θα το πω στο βιβλιοπωλείο. Άσε και το Σπύρο λίγο να χαμογελάσει. Λοιπόν, το καινούριο μου βιβλίο θα λέγεται «Δύο νύχτες έρωτα». Και είναι από ένα κομμάτι του Λιβαδίτη και αυτή τη φορά θα μιλάει για τις επιλογές της ζωής μας. Διότι, ακόμα θυμάστε αυτό το έργο που την πόρτα δεν την προλαβαίνει και γίνονται άλλα πράγματα στη ζωή, το πιο απλό. Ή προλαβαίνει την πόρτα του τρένου και μπαίνει μέσα και γίνονται άλλα πράγματα. Ανάλογα με το τι επιλέξουμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη ζωή μας. Και ξεκινάει το 1944, είναι από τη μάχη του Κιλκής, τον πόλεμο. Και φτάνει ως το 2018 και γυρίζει πάλι όλη την Ελλάδα, το εξωτερικό, ο χαμός πάλι γίνεται και λέγεται Σάγκα. Σάγκα για όσους... Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό ο όρο. Τι σημαίνει Σάγκα? Είναι ένα βιβλίο που εστιάζει στη ζωή μιας οικογένειας. Από τον πρώτο, τον παππού ας πούμε, που ξεκινάει την οικογένεια, μέχρι το 1944, μέχρι
τα παιδιά του τα παιδιά, και τα εγγόνια του. Μ' αρέσει αυτό, γιατί μέσα από την πορεία αυτής της οικογένειας περνάει και η πορεία ολόκληρης της Ελλάδας, τι έχουμε τραβήξει, πώς αντέξαμε και εκεί, τι δύναμη είχαμε να το ξεπεράσουμε. Και δύο νύχτες έρωτα, δεν μπορώ να σας πω τώρα ακόμα και να ανατροπή γι' αυτό, έχει πολύ, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Μ' αρέσει πολύ να κουμπάω σε ποιητές και συγγραφείς Έλληνες για τους τίτλους μου, όπως το «Αγαπώ θα πηχάνομαι» του Καζαντζάκη, μου δίνει δύναμη, λες και κάτι γίνεται μέσα μου και με βοηθάει να γράψω. Έτσι και ο Λιβαδίτης αυτή τη φορά με βοήθησε για τον τίτλο του βιβλίου. Και πάλι σας ευχαριστώ. Αν έχετε κάποια ερώτηση... Να είστε καλά. Είστε υπέροχοι. Ευχαριστώ για την αγάπη σας, τη βλέπω στα μάτια σας. Είπε η Πόπη, έχουμε μία δωδεκανησία εδώ και Πόπο πολύ τη λάτρεψα που το είπε αυτό. Ναι, γιατί η καρδιά σου είναι εκεί που αγαπάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.